Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην Καρδίτσα από τις πληροφορίες που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας για την ίδρυση στρατοπέδου κράτησης λαθρομεταναστών στον χώρο του δασικού φυτωρίου. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, τονίζει ο Δήμαρχος Κώστας Παπαλός, ο οποίος λέει πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει δυναμικά. Θέλουν να μας φορτώσουν και ένα στρατόπεδο κράτησης λαθρομεταναστών, χωρίς καν να έχουν ζητήσει την άποψή μας. Λοιπόν, εμείς θα αντιδράσουμε δυναμικά. Όσο πιο δυναμικά γίνεται. Και θα καλέσουμε και τους βουλευτές της περιοχής μας, του νομού μας, και εκείνοι να αντιδράσουν ακραία δυναμικά. Δεν μπορούμε να δεχθούμε άλλη υποβάθμιση. Είναι αδιανόητον στο φυτώριο Καρδίτσας, δίπλα στο Παλέρμο που παίζουν τα παιδάκια, δίπλα στον ιστό, μέσα στον ιστό της πόλης, με το έτσι θέλω να έρθουν να κάνουν κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών. Δεν υπάρχει, μου είναι αδιανόητο ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Και θα αντιδράσουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Αντίθετος με τη δημιουργία στρατοπέδων, δηλώνει και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης, κ. Βαγγέλης Μπούτας, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το θέμα. Είμαστε σφόδρα αντίθετοι σε αυτή τη λογική της δημιουργίας στρατοπέδων, όπως και εδώ στην Καρδίτσα που πάνε να κάνουν, αλλά και συνολικά. Καλούμε το λαό να παλέψουμε τα σχέδια της κυβέρνησης για τη δημιουργία στρατοπέδων να πέσουν στο κενό, να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς, ανοιχτοί, δημόσιοι, προσωρινοί χώροι φύλαξης, φιλοξενίας, όπου θα παρέχονται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν σύντηση, στέγαση, δερμηνία, νομική αρρωγή και ειδική μέρημνα για ανήλικους έγκυες μητέρες, θύματα κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων,